Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Κάντε μια εγγραφούλα, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Την παρέα της Κικίτσας. Φίλες και φίλοι μου, όπως βλέπετε και από το τίτλο, νέες ομάδες αλλά και νέες κόντρες έχουμε. Κόντρες τις οποίες δεν τις περιμέναμε και δεν τις είχαμε προβλέψει. Σας έχω ενημερώσει από το πρωί για τις νέες ομάδες, τη νέα σύσταση, τη νέα μίξη ομάδων, οι οποίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, να πάτε να δείτε το σχετικό βιντεάκι. Και έχουμε μία νέα κόντρα από την Κυριακή, φίλες και φίλοι μου, και την ανακοίνωση των ομάδων που θα την κάνει ο Λιανός και τους παίκτες τους μοίρασε η παραγωγή. Θα γίνει έκτακτο συμβούλιο και εκεί ο Λιανός θα ανακοινώσει τα ονόματα ποιος πάει πού. Θα αλλάξουν αρκετοί παίκτες μπαντάνα, άλλοι θα κρατήσουν την ίδια. Στην ανακοίνωση λοιπόν των ομάδων και όταν θα ανακοινωθεί το όνομα του Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος θα αλλάξει μπαντάνα, θα πάει στην κόκκινη ομάδα, θα πάει να χαιρετήσει τους συμπαίκτες. Και στην κόκκινη ομάδα παραμένει ο κόρο, θα δώσει το χέρι του στον κόρο και ο κόρο δεν θα του δώσει το χέρι. Γιατί χθες ο Τάκης είπε ότι εγώ θα παραμείνω στην ομάδα μου, θα ψαρεύω και θα τρώει όλη η ομάδα και δεν θα κάνω αυτό που έκανε ο κόρο και δεν τάιζε το τάφι. Αλήθεια, είπε ο Τάκης. Όλοι θυμόμαστε ότι υπήρχε μια μεγάλη κόντρα και ότι ο Τάκης, συγγνώμη, ο κόρο δεν έδινε φαγητό στον τάφι. Μήπως θυμάμαι κάτι λάθος? Δεν νομίζω. Λοιπόν, η νέα εβδομάδα και η νέα μίξη ομάδων ξεκινάει με μια μεγάλη κόντρα αυτή των δύο ψαράδων, κόρο και Τάκη. Εν τω μεταξύ, η μπλε ομάδα δεν έχει ψαρά. Το προσέξατε αυτό? Ναι. Το μόνο που τους σώζει είναι να είναι καλοί αγωνιστικά. Αλλιώς θα πεινάσουν πάρα πολύ. Με ενδιαφέρον περιμένουμε την Κυριακή, φίλες και φίλοι μου. Και η τηλεθέαση θα πάει στα ύψη. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ωστότε να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας!